Πέρασαν λίγοι μόνο μήνες και πράγματι αυτοί οι δύο ξαναενώθηκαν. Ο Χανταμπάκης και ο Ντάνος, ο Ντάνος και ο Χανταμπάκης στην ίδια ομάδα. Ποιος όμως τους ένωσε? Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες, ξαναμπαίνεις εκεί, πέρα, ξαναπαίνεις μπάλα. Όχι όμως, στο νησί. Ας το βαφτίσουμε μπάλα. Γιατί δεν ήρθα καλό σήμερα? Εντάξει, είναι περισσότερο τιμή για μένα που είμαι ανάμεσα σε αυτά τα ονόματα του ποδοσφαίρου και που είναι και για καλό σκοπό. Δεν ξέρω τι έπαιζες αριστερά πίσω. Ή σήμερα παίξεις? Να μην το σχολιάσουμε αυτό καλύτερα. Όχι, πες. Εντάξει, είναι προσβολή για τους ανθρώπους αυτούς να βρίσκομαι ανάμεσά τους. Η θέση αυτή ήταν όμως. Η θέση μου ήμουν αμυντικός πριν κάποια χρόνια και ήμουν και πολύ καλύτερα τώρα. Δεν είναι να με βλέπετε. Ο σκοπός είναι για φιλανθρωπικό. Όταν σου μιλάω, το με κοιτάζει. Από τη στιγμή που με αποκάλεσε. Από τη στιγμή που με αποκάλεσε έτσι. Και δεν ήρθε στο στένο να το πάρει μπροστά σου. Επειδή έπαιξε τερφόρο ο Χανταμπάκης, μήπως δεν ήθελε να παίξει δίπλα του, κατάλαβες. Για παίξει γι' αυτό άμυνα. Άκου ιδρικά τώρα. Όχι, όχι, μια χαρά. Παίζω άμυνα. Ναι, και ο Χανταμπάκης από ό,τι θυμάμαι, από ό,τι ξέρω. Έπαιζε επίθεση. Έπαιζε επίθεση, οπότε. Του έκανε μια σέντρα. Του έκανε μια σέντρα πάντα. Αυτό γιατί δεν το λες? Ορίστε, το λέω. Πότε το λέω. Πάντα εργασία, δεν το λες για συνεργασία. Όταν μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν υπάρχουν προβλήματα και δεν υπάρχουν και κακές σκέψεις για κανέναν, είτε στα προσωπικά είτε οτιδήποτε. Τώρα που αλλάξαμε φανέλα, θα παίξουμε με τον Γι' αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα θα παίξουμε τους μαχητές. Είναι χαρά μου να είμαι εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι μετά από καιρό σε γήπεδο και μετά ανάμεσα σε τόσο μεγάλα ονόματα και για καλό σκοπό.